Συνεχίζει να μετράει τις πληγές στο Δήμος Μαρονίας Απών μετά και την σφοδρή κακοκαιρία την οποία βιώσαμε στην περιοχή μας με την έντονη βροχόπτωση την προηγούμενη εβδομάδα και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στους οικισμούς του Δήμου Μαρονίας Απών. Έχουμε καλέσει τηλεφωνικό στον Δήμαρχο κ. Τίνο Χαριτόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών. Κύριε Χαριτόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα συνάντηση δική σας μαζί με το κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών ώστε να πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των καταστροφών τις οποίες υπέστησε ο Δήμος Μαρονίας Απών. Τι ακριβώς υπόθηκε στην συνάντηση αυτή σήμερα και μέχρι πόσο έχουν προχωρήσει οι καταγραφές των ζημιών? Κοιτάξτε, η συνάντηση ήταν ολιγόλεπτη. Είχε προηγηθεί μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη. Είναι το συνεργείο που ήρθε από την αρμόδια υπηρεσία και του Υπουργείου βέβαια που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια σύσκεψη όπου συμμετείχαν και αντιδήμαρχοι και άλλα στελέχη του Δήμου. Κάναμε κατανομή σε ομάδες στους οικισμούς και ξεκινήσαν από σήμερα την καταγραφή για ζημιές. Εδώ είναι στα οικίματα, μόνο είτε είναι σπίτια, είτε είναι αποθήκες, είτε είναι καταστήματα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο επαγγελματικός χώρος ή χώρος κατοικίας. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες αυτό το κλιμάκιο θα ολοκληρώσει την δουλειά του και από εκεί και μετά είναι θέμα πολιτικής βούλησης του κέντρου για να εγκρίνει πολύ πιο σύντομα από ό,τι άλλες φορές τις όποιες αποζημιώσεις που τόσο ανάγκη έχουν οι κάτοικοι της περιοχής μας. Μάλιστα, τώρα οι πληγέντες θα μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Μαρονίας Απών. Μέχρι πότε ισχύει η ημερομηνία κατά την ναι, αυτό τώρα το κλιμάκιο το σημερινό ήταν για οικίες και κτίσματα. Ναι. Οι πληγέντες θα μπορούν για το επίδομα αυτό που παίρνουν όλοι οι πληγέντες μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, αν δεν απατώμε, ή 12 να απευθύνονται ναι. Στο Δήμο Μαρονίας Απών σε όλες τις υπηρεσίες, τις άπρες και στο κέντρο κοινότητας και στο ΚΕΠ. Και στην υπηρεσία στην Ξυλαγανή το ίδιο, στο ΚΕΠ και στις υπηρεσίες της Ξυλαγανής να καταθέτουν τα χαρτιά τους και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων έχουν ενημερωθεί, έχουν λάβει και αυτοί κάποια να πω μια αποστολή να βοηθήσουν όσο μπορούν τους συντοπίτες τους και έτσι λοιπόν να μας υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις καταστροφές που έχουν υποστεί. Παράλληλα προχωρά και το θέμα των αποζημιώσεων του ΟΓΑ και του ΕΛΓΑ, με παρεμβάσεις και των πολιτικών παραγόντων της περιοχής, ώστε το συντομότερο και αυτά να εκτιμηθούν και αν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν άμεσα οι αγρότες. Εγώ είχα και μια επικοινωνία το μεσημέρι με το γραφείο του κ. Βορύδη και ο κ. Βορύδης είναι ενήμερος ως Υπουργός Εσωτερικών πλέον. Έχει και τους συναρμόδιους υφυπουργούς που είναι στο Υπουργείο του, τους έχει ενημερώσει και τους έχει δώσει τις εντολές από ό,τι μου είπαν οι συνεργάτες του για να δοθεί μια βαρύτητα στην περιοχή μας μεγαλύτερη λόγω και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν και από τα άλλα φαινόμενα και τις άλλες καταστάσεις που πλήττουν ευρύτερα και τη χώρα και τη Θράκη. Μάλιστα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τις πλημμύρες. Καθώς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και οι τεκμηριωμένες προτάσεις του Δήμου Μαρονίας Απών για την ανάγκη σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης ενός προγράμματος αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Και στο πλαίσιο αυτό, αποστήλατε στην πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μία επιστολή στην οποία κάνετε τις προτάσεις σας όσον αφορά το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε κάνει επικοινωνία και μέσω επιστολών και μέσω προτάσεων με όλα τα αρμόδια Υπουργεία και με τον Περιφερειάρχη, με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Υποδομών. Τώρα απευθυνθήκαμε και στην Πρόεδρο αλλά και στα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής γιατί νομίζω ότι πλέον το θέμα των έντονων καιρικών φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και των πλημμυρών αλλά και των άλλων φυσικών καταστροφών που παρατηρούνται στην περιοχή μας πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τη θωράκιση της Θράκης και σε αυτό το τομέα της πολιτικής προστασίας και ιδιαίτερα των πλημμυρών. Δηλαδή η Θράκη πλέον δεν χρειάζεται να θωρακιστεί μόνο οικονομικά ή πολιτιστικά ή δημογραφικά ή στρατιωτικά ή οτιδήποτε άλλο λέγαμε μέχρι τώρα. Πλέον χρειάζεται και μια αντιπλημμυρική θωράκιση γιατί αυτά που είδαν τα μάτια μας τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες που να φανταστείτε είχαμε προνοήσει και κάναμε και
πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και μόνοι μας και με το στρατό και με την περιφέρεια σε πολλούς οικισμούς και στις Άπες αλλά και σε πολλούς οικισμούς της περιοχής μας, δηλαδή και στην Ξυλαγανή και στους προσκυνητές και στη Μαρόνια και στον Βάκο και στον Ίσαλο και στα Μάραντα και στο Πρωτάτο και στο Άγιο και στο Βέλκιο, και παρόλα αυτά είχαμε και στο Λοφάριο, είχαμε αυτές τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα νέο τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και νομίζω ότι η διακομματική θα το δει και θα το κάνει πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, θα το αναδείξει. Ήδη πρώτες πληροφορίες που μίλησα με βουλευτές του νομού μας μου είπαν ότι το έχουν θέσει και αυτή στη διακομματική και προχωράει και η κυρία Παγκογιάννη θα απευθυνθεί και στα αρμόδια υπουργεία. Μάλιστα, αλλάζουμε τώρα θέμα και εκτός της επιδότησης θέρμανσης μείναν ορισμένοι οικισμοί του Δήμου Μαρονίας Απών και για το λόγο αυτό αποστείλατε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ώστε να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση και να ενταχθούν οι οικισμοί αυτοί. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έκανε και ερώτηση στην Βουλή ο κύριος Χαρίτου. Νομίζω ότι από ένα λάθος τώρα και από κάποιους μαθηματικούς τύπους μένουν έξω από το επίδομα θέρμανσης που αφορά τα καυσόξυλα οικισμοί όπως η Ξυλαγανή, όπως οι Ασκητές, όπως η Κροβίλη και κάποιοι άλλοι οικισμοί του Δήμου μας. Πιστεύω να το δει θετικά ο κύριος Σταϊκούρας και να μας κάνει τις δέουσες αλλαγές ώστε να μην εξαιρεθούν και αυτοί οι οικισμοί, γιατί την εποχή που ζούμε και με τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ δυσπάστακτο κάτι τέτοιο για τους κατοίκους αυτών των οικισμών. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.